φυλακισμένος επαόριστον στο ίδιο κελί. 23 χρόνια τώρα δίχως να περιμένει τη χάρη από κάποιον ευαίσθητο δικαστή. Δεν ευελπιστούσε να ξαναδείλε ούτε φεγγάρι. Περίμενε απλά να εκτελεστεί η ποινή χωρίς να περιμένει τίποτα πλέον από κανέναν. Κανένα επισκεπτήριο πλέον δεν το συγκινεί. Όλα τα γνωστά του πρόσωπα του φαντάζουν εξένα. Δεν είχε ενδιαφέροντα χόμπι και ασχολίες. Μ' άλλους φυλακισμένους δεν είχε ποτέ φιλίες. Καθόταν και περίμενε το χρόνο να περάσει μέχρι να εκτελεστεί και η ψυχή του να ησυχάσει. Ώσπου μια μέρα μέσα στο κρύο κελί του ανακάλυψε κάτι που άλλαξε τη ζωή του. Κατά από το μουχλιασμένο τσιμέντο σε μια γωνία βρήκε μια άσπρη μισοφαγωμένη κυμολία. Κι άρχισε να γράφει στίχους του κελιού του στίχους με μόνους ήχους στα βήματα των φυλάκων στην απομόνωση. Κάνοντας με μανία κάθε σκέψη ραψοδία μέσα σε μπουντρό μια κρύα να είναι μόνη του εκτόνωση. Και γράφοντας τους στίχους το καιρός περνούσε. Έπαιρνε την κυμολία αγκαλιά και τη μιλούσε. Παραλυρούσε, νόμιζε ότι του απαντούσε. Να μην τελειώσει πριν πεθάνει, την παρακαλούσε. Και το τορκίστηκε το σώμα του πως θα ήταν το μόνο που θα τους επέτρεπε να περιορίσουν. Στην ηλεκτρική καρέκλα ώσπου να είναι καθιστός. Μα το πνεύμα του θα ήταν ζωντανό κι αφού το ψήσουν. Κι όσο η μέρα της καταδίκης πλησίαζε, η φήμη ότι θα επέστρεφε οργίαζε. Οι πιο πολλοί δεν την παίρναν στα σοβαρά. Μα τα πρόσωπά τους στα λαμπρά κάτι άγνωστο επισκίαζε. Λίγες μέρες μετά από τους στίχους δεν είχε μείνει και νοσημείο πάνω στους στίχους. Είχε γράψει στο πάτωμα το ταβάνι τα κάγκελα με λόγια ψυχασθενικά επιθετικά παράλογα. Η κυμολία του είχε σχεδόν τελειώσει. Από την αϊπνία τα μάτια του είχαν θολώσει. Ήθελε μόνο το μυαλό του να κρατήσει ανώθευτο μέχρι τη μέρα που θα ερχόταν το αναποφευκτό. Κι αυτή η μέρα ξημέρωσε εν τέλει. Για τελευταίο γεύμα τον ρωτήσανε τι θέλει. Τους κοίταξε ατάραχος κι πέτα παρακάτω. Δεν θέλω γεύμα, μόνο να τελειώσω αυτό που γράφω. Κι αφού το έκανε λουφάξε στη γωνία, εκεί που είχε πρωτογνωρίσει την κυμολία. Και μέσα στους λιγμούς του ψιθύριζε συλλαβές. Δεν θα σ' αφήσω μόνη σου αγάπη μου, μην κλαις. Την έκλεισε προσεκτικά μέσα στο χέρι του. Και αφού σκούπισε όλα τα δάκρυά του, κοίταξε για τελευταία φορά το κελί τευτέρι του. Και πίτα έφυγε για πάντα μακριά του. Οι φύλακες το πήρανε από την πτέρυγα. Περπάταγε και νιώθε τα πόδια του τόσο γέρικα. Ο αέρας γύρω του μύριζε νέκρα. Μέχρι που έφτασαν στο δωμάτιο με την καρέκλα. Τον βάλαν να καθίσει, του φόρεσαν χειροπέδες. Ξεχωριστά στους δύο καρπούς και τις δύο φτέρνες. Έφεραν ένα ράσο φορεμένο και τον διάβασε. Μ' αυτός χαμένος μέσα στις σκέψεις του δεν τον άκουσε. Δεν κατάλαβε κανένας ότι έκλαιγε πνιχτά. Κράτησε την κυμολία στο χέρι του πιο σφιχτά. Κοίταξε τριγύρω του για μια τελευταία φορά και ψιθύρισε στην κυμολία. Μη φοβάσαι πια. Στείλανε καθαριστές να καθαρίσουνε το κελί από τις βρωμιές εκείνου του τρελού που ολολέρωνε τους στίχους. Μα όσοι επιχείρησαν να μπουν μέσα ακούγαν ήχους. Παράξενες κραυγές χωρίς καμία σημασία. Και μετά από λίγο στίχους με ομοιοκαταληξία. Όποιον κλείναν στο κελί πάντοτε έβγαινε τρελός, τραγουδώντας ρήμες ακατανόητες συνεχώς. Κάποιοι φυλακόβοι μπήκαν μόνοι τους στο κελί για στοίχημα, λίγα τσιγάρα και βγήκαν έξω νεκροί. Κάποιος άλλος μπήκε να βιάσει ένα καινούριο τρόφιμο. Κι αμέσως βγήκε έξω ουρλιάζοντας. Δεν είναι ανθρώπινο! Στους φύλακες που τίποτα δεν έκανε αίσθηση. Μετά από λίγες μέρες όλοι δήλωσαν παραίτηση. Φυλακισμένοι οργανώθηκαν, κάναν εξέγερση. Κανένας να μην ξαναπεί εκεί χωρίς εξαίρεση. Διευθυντής των φυλακών δεν είχε άλλη επιλογή. Και διέταξε ολόκληρη η πτέρυγα να εκενωθεί. Σφραγίσαν το κελί και καταστρέψαν το κλειδί. Ώστε ποτέ ξανά κανένας να μην μπορέσει να μπει. Οι στίχοι του τρελού φυλακισμένου γίναν θρύλοι. Τους ξέραν όλοι μες στη φυλακή εχθροί και φίλοι. Όσοι εκτίσαν την ποινή τους και λυθήκαν τα δεσμά τους, γύρισαν και είπαν την ιστορία στη γειτονιά τους. Και από στόμα σε στόμα ο θρύλος διαδόθηκε. Κι έτσι έτυχε να τον ακούσω και εγώ. Και στο μυαλό μου μια τρελή ιδέα μου καρφώθηκε. Πως είχα κάτι κοινό με αυτό το τρελό. Είπα να γράψω ένα τραγούδι στην υγειά του. Μα πως τον λένε πρώτα ήθελα να βρω. Πήγα στη φυλακή και ρώτησα το όνομά του. Μου παν τον λέγαν φιλόλογο ράψοδο.